Εδώ, σταθερά και αμύωτα, αεκάρα σ' αγαπώ. Είναι ένα παλιό σύνθημα που λέγαμε όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σας, οι τσιρικάδες μου. Αεκάρα σ' αγαπώ, σταθερά και αμύωτα. Αεκάρα σ' αγαπώ. Σταθερά και αμύωτα, original. Αεκάρα ένωσης, original. Εμπρός δικεφάλαι μου, αέτε, Αεκάρα ένωσης original και το πρωτάθλημα θα πάρουμε. Ω, ναι! Λοιπόν, όταν έρχομαι εδώ πέρα πάντα ενθουσιάζομαι. Νότια πλευρά του γηπέδου. Πλησίων του τέταρτου πυλώνα μας. Βλέπουμε τις εργασίες σκυροδέτησης στην κολόνα και στο τυχείο. Τυχείο γεμίζουνε! Τυχείο γεμίζουνε η κολόνα! Είναι μαζί, κολόνα τυχείο. Σκυροδετούνται μαζί. Και η κολόνα που βλέπουμε παιδιά εδώ και το τυχείο. Θα μείνει η κάμερα κάνα πεντάλεπτο εδώ. Έτσι, σας έχω μια έκπληξη παιδιά. Πώς κατεβαίνει ένα καλούπι αύριο σε φωτογραφικό υλικό. Πώς κατεβαίνει το καλούπι καρέ καρέ από ψηλά μέχρι να τοποθετηθεί. Αυτή τη δυνατότητα την έχει η κάμερα. Ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης που νιώθω απέναντί σας, έτσι, για τις τόσες θεάσεις και τις τόσες εγγραφές στο κανάλι Black Horse Hike, που ακόμα μια φορά θέλω να μοιράζομαι και να κοινοποιώ τις κουβέντες και τις σκέψεις μου για την Αγία Σοφιά μαζί σας και να σας υπενθυμίσω ότι δεν σταματάμε ποτέ να κάνουμε εγγραφές και θεάσεις, γιατί δεν θα, όταν τελειώσει η Αγία Σοφιά, θα συνεχίζω και μέσα από το γήπεδο. Είτε αυτό λέγεται ΟΑΚΑ, είτε αυτό λέγεται Νέα Φιλαδέλφια. Σκυροδέτηση συνέχεια. Εδώ έρχεται τώρα και το και ο δονητής. Είναι τρία παλικάρια, ένας κρατάει το δονητή. Ένας τεχνίτης του κυρίου Βαγενά κρατάει την σωλήνα και διαχέει τον πετό και κάνει σκυροδέτηση μέσα στο τυχείο. Εγώ παιδιά μιλάω και κοιτάω αυτούς, δεν μπορεί να έχω σταθερά κάπου την κάμερα, την έχω κάπου σταθερά την κάμερα και δεν κοιτάω τι τραβάει η κάμερα. Πρέπει να βλέπω μέσα από το φακό και αυτό με εμποδίζει γιατί έχω αντιλιά. Καταλαβαίνετε γιατί χάνω μερικές φορές τα γεγονότα και άλλα λέω και αλλού κοιτάει η κάμερα. Όπως με τον κύριο Κουμιάδη, του μίλαγα του ανθρώπου, νόμιζα ότι ήταν εστιασμένη η κάμερα πάνω του και δεν είναι άλλα αντάλλον. Αν ήμουν επαγγελματίας, θα με είχε διώξει ο καναλάρχης δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, παιδιά, να δούμε τώρα την αποκάλυψη σε ένα γενικότερο πλάνο. Μου είσαι στη μπλούζα. Σε ένα γενικότερο πλάνο, τις τεράστιες κολόνες, τις τσιμεντωμένες, τις πεδωμένες. Εδώ εμφανίστηκε η μεσαία. Εδώ η άλλη μεσαία, παραπάνω η άλλη μεσαία, μιλάμε οι δίφυλες, οι μεγάλες οι κολόνες και πάνω έχει κάτσει το πρώτο, το αρχικό, bed of form. Κάθετα, δεν βλέπω παιδιά από εδώ που είμαι, αν θα σηκώσω πολύ ψηλά το τρίποδα, εγώ δεν θα μπορέσω να το δω όμως, ό,τι πάρει ο φακός, εκεί μέσα δεν ξέρω αν έχει πέσει το λαδάκι και με το φόρ. Από το ένα που έχει σηκωθεί γύρω στα 5 μέτρα εδώ η κάμερα δεν ξέρω τι έδειχνε, δεν μπορώ να κοιτάξω μέσα από το φακό. Λοιπόν, απολαμβάνουμε τώρα πάλι πρέσα εισέργων. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί το γέμισμα του τυχείου και των κολόνων των ακριανών, των δύο ακριανών κολόνων που περικλείουν τον τομέα 12. Λοιπόν, και λίγο στα νότια, εδώ πριν πάω στις εργασίες να δούμε τι έγινε σκεπαστή. Εδώ βλέπουμε τα σύνδερα να προεκτείνονται προς τα νότια για να συνεχιστεί το έργο προς τον πυλώνα.
Εδώ που είναι τα σίδερα, λίγο πιο κάτω, θα γίνει στα 5-6 μέτρα, θα γίνει ο τέταρτος πυλώνας. Και κοιτάξτε τον αύλιο χώρο του γηπέδου. Έτσι, εδώ είναι, ίσως πήρε και εμένα, το δικό μου το προσωπάκι. Αυτά, παιδιά, για τον τομέα 12 πιστεύω να το κάλυψα ολοκληρωτικά, το τι γίνεται. Ζήτω η αεκάρα μας, να έχουμε την υγειά μας. Τίποτα άλλο, αυτό ζητάω. Να έχουμε την υγειά μας όλοι οι άνθρωποι.